Αίσια κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός τρίχωνου αγοριού, το οποίο σύμφωνα με τη μητέρα του χάθηκε το βράδυ της Δευτέρας 5 Δεκεμβρίου σε δασική περιοχή του Παγκαίου. Αμέσως κινητοποιήθηκε η αστυνομία όσο και ένα δίκτυο εθελοντών, με αποτέλεσμα το ανήλικο αγόρι να βρεθεί λίγες ώρες αργότερα σε όκια Αυλαβές. Ωστόσο, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, η μητέρα του παιδιού συνελήφθη με την κατηγορία της αρπαγής ανηλίκου, καθώς παραβίασε δικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες την επιμέλεια του ανήλικου έχει ο πατέρας. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να θράσουν αυτοί οι εθελοντές, γιατί ήδη οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν το παιδάκι και ήταν, πιστεύω, θέμα χρόνου, δηλαδή, για μπορούμε να πιστεύουμε. Σε ποιο σημείο, θαύματα, κύριε Μποσμπότη, σε ποιο σημείο έγινε? 4 χιλιόμετρα πάνω από το δασικό χωριό. Πάνω από το δασικό παιδάκι, χωριό. Ναι, σε ένα χωματόδρομο, σε κατάσταση, σε υποθερμία, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει. Και ο πρώτος αστυνομικός που το πήρε στην αγκαλιά του μου λέει: εγώ στην αρχή νόμισα ότι είχε γίνει το μοιραίο. Τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά. Και αν πιστεύουμε και σε θαύματα, να πούμε ότι αυτό το παιδάκι σώθηκε από ένα θαύμα. Γιατί έτυχε οι αστυνομικοί να περάσουν ακριβώς δίπλα από το σημείο που ήταν αφημένο. Μάλιστα. Το οποίο παιδάκι ήταν με ένα φανελάκι. Ήταν δηλαδή ξετυμένο, δεν φορούσε πολλά ρούχα. Και το εντόπισαν και έτσι σώθηκε αυτή η ζωή. Ίσως για λεπτά, για κάποιες ώρες θα είχε συμβεί το μοιραίο. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά και αυτό γεμίζει με χαρά. Δηλαδή όλους αυτούς τους εθελοντές που κινητοποιούνται, έτσι. Κοιτάξτε, λίγο οι πολλοί είναι αυτά τα οποία περιλαμβάνονται που εξέδωσε η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας. Υπήρξε ένα περιστατικό όπου προς τη μην πρόσκαιρα για ελάχιστες ώρες υπήρξε μία ανησυχία αναφορικά με την τύχη ενός μικρού παιδιού που ήταν υπό την φροντίδα και την επιμέλεια της μητέρας του και μαζί συνοδευόμενη επίσης από τη μητέρα της μητέρας, τη γιαγιά, σε μια εκδρομή έτσι χάρη να ψυχεί στην περιοχή του Παγκαίου, στην περιοχή του Βασικού Χωριού, όπου υπήρξε μια για ελάχιστες ώρες έτσι απώλεια της αντίληψης για το που μπορεί να βρίσκεται το μικρό, κάτω από συνθήκες που ήταν δύσκολες. Είχε προχωρήσει το απόγευμα, είχαμε μπει στη νύχτα και λίγο ή πολύ όλα αυτά δημιούργησαν μια ανησυχία η οποία ήταν εύλογη, κινητοποιήθηκε η αστυνομική δύναμη από την Καβάλα μαζί με εθελοντές και αυτή η υπόθεση έληξε με την ευτυχή κατάληξή της να βρεθεί το παιδί σε πολύ καλή κατάσταση. Παρά το γεγονός πως για κάποιες ώρες ήταν μακριά από την επιμέλεια και τη φροντίδα της μητέρας του και της γιαγιάς. Τώρα, τα ζητήματα που αφορούν στον δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης, αντιλαμβάνεστε πως δεν μπορώ από την πλευρά μου να τα περιγράψω με πιο αναλυτικό τρόπο, σεβόμενος τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στα πρόσωπα αυτής της υπόθεσης. Τελικώς, τι έγινε? Η μητέρα έχει αφαιθεί ελεύθερη? Η μητέρα είναι ελεύθερη για τα προβλεπόμενα στον νόμο. Μάλιστα. Από σήμερα το μεσημέρι και θα εξεταστεί αυτή η περίπτωση εάν και κατά πόσον αποτελεί περίπτωση αξιόπινης πράξης προσεχώς. Μάλιστα. Νόμος είναι ότι δεν έχουν υπάρξει ποινικά αδικήματα, αλλά αυτά θα τα πούμε και θα κριθούν από το δικαστήριο κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.